κόρη μου που είναι το Στερνοπούλι μας, έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και πήρε δόξα τω Θεώ όλα τα διπλώματα εκεί πέρα. Και μετά δούλεψε για 7 χρόνια στην εταιρεία Philips Stark, όπου έγινε πραγματικά ένα από τα πρώτα βιολιά. Μετά από εκεί τη βουτήξαν από του Χάροτς και ήθελαν να κάνουν μια εταιρεία κατασκευαστική, αρχιτεκτονική κτλ. Αλλά έλατε που το παιδί μετά από 11 χρόνια στο Λονδίνο το έχει πιάσει ο μαρασμός και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και γι' αυτό γύρισε στην Ελλάδα. Έχει μια μεγάλη ικανότητα να σχεδιάζει κοσμήματα και έχει κάνει και δική του γραμμή που κάνει εξαγωγή. Και επιπλέον και αρχιτεκτονικά ασχολείται με ορισμένα μικρά έργα δικά της προσωπικά στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα γνώρισε αυτό το παιδί σε ένα γάμο που είχε πάει πέρσι της Αλεξάνδρας της Ιωάννου με τον άντρα της, όπου και αυτός είναι Βέλγος και ο δικός μας είναι Βέλγος και όπου το ειδήλιο επλέχθηκε ντετέ. Είναι και τα δυο τους πάρα πολύ καλά παιδιά. Ο γαμπρός μου είναι επιστήμονας, έχει τελειώσει αρχαιολογία και έχει πάρει και τον δοκτορά, αλλά η οικογένειά του ασχολείται και με το εμπόριο και είναι η γενική αντιπρόσωπη της LVMH για την Ελλάδα και για το Βέλγιο, τις βαλίτσες Ριμόβα. Από εκεί και πέρα τα παιδιά θα ζουν λίγο εδώ, λίγο εκεί, γιατί έχουν και τις δουλειές στα δύο μέρη. Ο Θεός να είναι καλά μαζί τους και να τους προσέχει. Είναι γάμος που θα μείνει στην ιστορία, έτσι, 1500 άτομα είχατε. Ακριβώς, 1358 άτομα ήταν. Πραγματικά με τίμησαν οι άνθρωποι, κυρίως εμένα και μετά τα παιδιά μου, γιατί οι περισσότεροι ήταν και γνωστοί δικοί μου. Κυριότερα απ' όλα έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι και δίνοντάς μου τις καλύτερες ευχές. Αυτό ήθελα να εισπράξω. Έγινε σε κάποιες αίθουσες του παλαιού αεροδρομίου, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα υπόστεγο τεράστιο γύρω στα 4.000 μέτρα, όπου μπαίνανε μέσα από τα αεροπλάνα για να τα επισκευάσουν. Και αυτό το χώρο τον είχε πάρει χαμπάρι η κόρη μου, και πήγε και το είδε. Μέναν ένα πράγμα μέτρα και πάρα πολύ. Η ευτυχία των παιδιών μου, και από εκεί και πέρα μια νότα ευχάριστη ήταν όταν μπήκε η πάντα, η συμφωνική πάντα της Κερκίνας και έπαιξε μέσα. Εκεί ήταν αποθέωσης.